Μια εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από τη στιγερή δολοφονία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου που σοκάρε την Εφήρα και ο δράστης ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος αφού παρά τις πολλές ενδείξεις η αστυνομία στερείται ακόμα των αποδείξεων προκειμένου να προβεί σε συλλήψεις. Οι αντιφάσεις που διαπίστωσαν οι αρχές σε ορισμένες από τις καταθέσεις ατόμων που πέρασαν τα τελευταία 24 ώρα πάνω από μία φορά από το αστυνομικό τμήμα Ήλιδας αλλά και πληροφορίες που έχουν συλλέξει από το χωριό τους έχουν κάνει να στρέψουν την προσοχή τους τουλάχιστον σε δύο υπόπτους αλλά ακόμα στερούνται 38 στοιχείων προκειμένου να δέσουν την υπόθεση και να καταλήξουν στον ένοχο. Το γεγονός άλλωστε πως ακόμα το φωνικό όπλο με το οποίο ο δράστης τραυμάτισε θανάσιμα τον 68χρονο δεν έχει βρεθεί και πιθανότητα αν έχει καταστραφεί δεν θα βρεθεί, αλλά και η απουσία στοιχείων από το σπίτι του εγκλήματος αφού ο αδελφός του θύματος καθάρισε τα πάντα μην μπορώντας να βλέπει τα αίματα έχουν δέσει τα χέρια της αστυνομίας που ψάχνει άλλους τρόπους για να ξετυλίξει το κουβάρι. Από την έρευνα που διενεργήθηκε τόσο στο οικόπεδο που βρίσκεται στο Ελωτριβείο και το οίκημα στο οποίο διέμενε ο αδικοχαμένος συνταξιούχος όσο και στον περιβάλλοντα χώρο διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν κάμερες προκειμένου να διαφανεί κάποια ύποπτη κίνηση το μοιραίο βράδυ. Εν αναμονή λοιπόν των αποτελεσμάτων του γενετικού υλικού που βρέθηκε στο σπίτι το οποίο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά στην Αθήνα αλλά και της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου σε συγκεκριμένα άτομα που η αστυνομία κρίνει αναγκαίο, οι καταθέσεις συνεχίζονται. Από το αστυνομικό τμήμα της Ήλιδας έχουν περάσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 20 άνθρωποι προκειμένου να καταθέσουν τα όσα γνωρίζουν για την υπόθεση, κάποιοι εκ των οποίων και αρκετές φορές.